Σκηνές απείρου κάλους λοιπόν στη γειτονική μας Λέσβο με τα όσα γίνονται αυτές τις μέρες στον πρώην πια καταβλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας. Καταβλισμός, να διευκρινίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει και άμεσα. Ναι, ο καταβλισμός είναι πλέον διασκορπισμένος στη Μυτιλίνη. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι είναι διασκορπισμένοι. Μέσα στους δρόμους. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καταβλισμός. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι και υπάρχει βέβαια και κυβερνητική απόφαση με βάση την οποία δεν θα κουνήσει κανείς από τη Λέσβο. Λόγω του κορονοϊού. Και λόγω του κορονοϊού. Το νησί είναι για 4 μήνες κατά της εκτάκτου ανάγκης, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις παίρνονται γρήγορα και με πολεμικό τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάζουμε πλέον τα πράγματα για το προσφυγικό με την προ-Μόριας εποχή και με τη μετά-Μόριας εποχή, εννοώ το κάψιμο. Εδώ χρειάζεται η ανάγνωση αυτή να μην γίνει μόνο από εμάς, να γίνει και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Μα είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να έχουν θορυβηθεί τόσο πολύ. Ναι, και θα πρέπει να δούμε και τι ανάγνωση γίνεται από τους πρόσφυγες μετανάστες. Διότι, ξέρετε, ιστορία λέει ότι τα πράγματα τα κινούν μειοψηφίες, δεν τα κινούν οι πλειοψηφίες. Άρα λοιπόν είναι καθαρό ότι εκεί μία μειοψηφία θέλει την ένταση, θέλει τη φωτιά, θέλει το πρόβλημα. Το οποίο όμως έχει αποτέλεσμα. Ακριβώς, διότι θεωρεί ότι μέσα από εκεί κινείται ο βάρτος. Και άντε να πεις τώρα μετά από όλα αυτά ότι αυτή η μειοψηφία δεν δικαιώνεται. Δηλαδή νομίζω ότι η αυτόματη εκ των πραγμάτων αντίδραση όλων μας, από την κυβέρνηση μέχρι τους πολίτες του Αιγαίου, μέχρι τους Ευρωπαίους εταίρους, δείχνουν να δικαιώνουν δυστυχώς τη βία. Διότι 400 ασυνόδευτα παιδιά... Τα 406 γιατί έφυγαν, ας πούμε, τώρα από την Λέσβο? Πάντα εκεί. Υπήρχανε πάντα εκεί. Υπήρχαν τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, γιατί... Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι έφυγαν και 13.000 και 10.000 πρόσφυγες. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Να αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση κάνει και έκανε προσπάθεια. Όχι αυτή την οποία έπρεπε να κάνει και όχι με την ταχύτητα αυτή που έπρεπε να κάνει. Αλλά εδώ πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και τις ευθύνες της Ευρώπης. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν αυτά τα ανθρωπιστικά, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και τώρα μόνο για ανήλικους μιλάνε. Μπράβο. Λοιπόν, πρέπει να μπει το θέμα πλέον επιτακτικά. Στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και σε επίπεδο κυβερνήσεων, βάζοντας όμως εμείς οι ίδιοι το προσφυγικό μεταναστευτικό σε μια άλλη βάση. Και η άλλη βάση, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, εδώ από μένα σήμερα λέω τα πράγματα. Αλλά η άλλη βάση ποια είναι? Είναι οι μειωμένες ροές. Μιλάμε... Είναι δεδομένες οι μειωμένες ροές. Ναι, κοιτάξτε, να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Κέντρο υποδοχής ταυτοποίησης. Αυτό σημαίνει κιτ. Τι υποδοχή να υπάρξει όταν δεν υπάρχει εισροή? Δεν υπάρχει υποδοχή, ούτε ταυτοποίηση υπάρχει. Δεν υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, από εκεί που ξεκινάει το πρόβλημα, δεν υπάρχει. Ναι, αυτό... Προσπαθούμε βέβαια να απεμπλακούμε από τις προηγούμενες φρουρνιές, μπράβο, να το πω έτσι. Από το Μάρτιο όμως, έχουμε μηδενικές ροές. Μέχρι το Μάρτιο του 2021, δεν είναι μακριά, θα έχουμε σχεδόν μηδενικές ροές. Αυτή λοιπόν η επιτυχία πώς θα πιστωθεί? Η Ευρώπη πώς θα την πιστώσει? Αν μιλάμε ότι δεν υπάρχουν ροές και παραμένουν οι πρόσφυγες στα νησιά και οι μετανάστες, δεν μιλάμε για κιτ. Μιλάμε για... παραμονής. Μιλάμε πλέον για παραμονή, η οποία δεν έχει και νομιμότητα. Εδώ τώρα μπαίνουν μπροστά και θέματα δημοκρατικών διαδικασιών πλέον και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά σε όλες τις χώρες και στο Σύνταγμα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πώς κατούνται αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν εισέλθει παράνομα σε ένα ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει να εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο, να τους δοθεί ή να μην τους δοθεί και να πάνε να επιστρέψουν στον προορισμό τους. Πού θα γίνει αυτό? Στα νησιά? Μα δεν υπάρχουν πια ροές. Άρα λοιπόν πρέπει να μιλάμε για μια μόνιμη παραμονή κάποιων ανθρώπων στα νησιά. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό. Συνεπώς λοιπόν, τι θα πούμε τώρα? Τους ξανακλίνουμε? Τι είσαι, φυλακή? Δεν υπάρχει φυλακή. Η κυβέρνηση πάντως επιμένει στα κλειστά κέντρα. Ναι, επιμένει στα κλειστά κέντρα, αλλά το ζήτημα είναι να δούμε αυτό πόσο μπορεί να συνεχιστεί.
Και βλέπετε ναι, ότι. Σου λένε ναι. Είναι τώρα μειωμένες οι ροές, δεν θα είναι αύριο, μπορεί να ξανανοίξουν τα σύνορα, να περάσει ο κορονοϊός, να ο Ερντογάν να αρχίσει να πιέζει. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία. Κοιτάξτε, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Διότι υπάρχει και ο αντίλογος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος λέει ότι εάν τελικά αυτοί που ήρθαν στα νησιά φύγουν, θα έρθουν άλλοι. Ναι, υπάρχει... έτσι μας λέγανε μέχρι τώρα. Μπράβο, μα πρέπει να δούμε ποια λογική τελικά υπάρχει. Καταλήγουμε ότι γίνεται φύλαξη συνόρων. Αν καταλήγουμε σε αυτό, προχωράμε παρακάτω. Αν δεν καταλήγουμε, και επίσης είναι και το άλλο. Το έχει το όπλο ο Ερντογάν. Διότι αν ο Ερντογάν το έχει το όπλο, θα το ξαναχρησιμοποιήσει. Τον προσφύγουν. Βεβαίως. Όταν όμως υπάρχει φύλαξη συνόρων, θα προσκρούσει όπως προσέκρουσε και στον Εύρο. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μονίμως, πώς το λένε, να την εκβιάζει. Ο Ερντογάν. Αιγαίο βέβαια δεν είναι Εύρος. Ναι, διότι το πρόβλημα πλέον έχει διαχυθεί. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να συμμαζέψει πλέον αυτό το πράγμα που δημιουργήθηκε στη Μυτιλήνη. Γιατί υπάρχει, νομίζω από την αρχή, το κωβικό σημείο που λέγεται αριθμός και το οποίο το καταλάβει η κυβέρνηση. Γιατί πρέπει να πούμε ότι δέχθηκε και μία ανοργανωσιά. Γιατί βλέπω ότι μέσα σε όλα μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έλεος. Πάντως δεν είχαμε αυτό τον αριθμό επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Βλέπεις λοιπόν. Άρα λοιπόν. Τον είχαμε. Πρέπει, ναι, πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να το δει λοιπόν αυτό το πράγμα. Μιλάμε για έναν αριθμό ο οποίος δεν είναι διαχειρίσιμος. Είτε κλειστός είναι, είτε ανοιχτός είναι. Δεν είναι διαχειρίσιμος σε μια νησιωτική περιοχή. Δεν είναι. 13.000 άνθρωποι δεν είναι διαχειρίσιμοι. Πάει και τελείωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.